Για σένα, για σένα. Πώς γίνει η γνωριμία σου με τον Μιχάλη? Θέλουμε η κουμπάρα να είσαι εσύ. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουν, να. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Θες με το ζόρι να με κυτρινίσεις και μου λέει, γιατί μιλάς έτσι στο παιδί σου? Ζηλεύεις. Ένα σπροξίδι πρέπει να το φας κατά το τραπέζι. Με λες ξενέρωτη. Όχι, να στο έκανα αυτό. Πώς γίνεται? Φοβήθηκες τότε ότι η καριέρα σου θα πάει πίσω? Θεωρώ ότι ήταν η πιο σοφή κίνηση την καταλληλότερη στιγμή. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο πρώτο Θάρρος η Αλήθεια. Κανόνισε να είσαι γουρλού. Είμαι. Θα το δούμε. Και για τους άλλους και για μένα είμαι. Είναι το πρώτο Θάρρος η Αλήθεια του 2024 και έχουμε μαζί μας την Ήβη Αδάμου, που είναι, λες και είναι 5 χρόνια μικρότερη μου, και είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Μπορεί να είμαι. Δεν είσαι όμως. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σου. Άργησες λίγο να με καλέσεις, αλλά ξέρω γιατί το έκανες. Μόνο. Γιατί? Γιατί θέλεις να με καλέσεις σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Ναι, περίμενα να φτιαχτεί το στούντιο, να είμαστε. Σε έσωσα, είπες. Συγγνώμη. Μόνη μου σου τα ήθελες να έρθεις? Γιατί να μην ήθελα? Έχεις δει έστω ένα επεισόδιο? Σου έχω δείξει εγώ ποτέ ότι δεν σε αγαπώ? Έχεις δει έστω ένα επεισόδιο? Έχω δει. Αποσπάσματα πολλά έχω. Αποσπάσματα πολλά έχω δει. Κατάλαβα. Ναι. Σαν να έχω δει 3 επεισόδια ήταν τα αποσπάσματα. Μισό λεπτό. Μπορούμε να έχουμε λίγο το κινητό της Ήβης? Για γράψε Φίπστερ. Που ήδη ήθελε να την καλέσουμε και όσοι κάνει και παράπονα. Για να δούμε, έχεις κάνει subscribe? Τι εννοείς? Όχι. Α, κάνω και τέτοια? Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Μην με παρεξηγήσεις. Τέλος πάντων. Δεν τα ξέρω. Αντρέα, κάνω τώρα, αυτό που είπε. Θέλω να πεις ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη παιδική σου ανάμνηση. Πέρσι δηλαδή. Χειρότερη. Κοίταξε, επειδή συνήθως εγώ μετατρέπω το αρνητικό σε θετικό και κάτι να έχει γίνει, ας πούμε, που να είναι κακή ανάμνηση, δεν την κρατάω. Εννοείς αυτό το έκανες από μικρή, ας πούμε? Νομίζω ότι πάντα είχα ένα μηχανισμό, απλά τώρα τον έχω αντιληφθεί. Μεγάλωσα και ξέρω τι σημαίνει η ψυχολογία ενός ανθρώπου. Το να είσαι καλά ή να μην είσαι. Προσπαθώ να καταλάβω. Μια ανάμνηση αρνητική, ναι, είναι ένας τσακωμός με μια φίλη. Βέβαια. Αυτά, ας πούμε, δεν μ' αρέσουν, γιατί δεν μ' αρέσουν και οι τσακωμοί. Καθόλου. Φαίνεσαι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορείς να φανταστώ, ας πούμε, να φωνάζεις, να τσακώνεσαι. Δεν έχω ξεφύγει ποτέ. Ποτέ, ποτέ δεν έχεις ξεφύγει. Δεν με γκομενικά, με φίλους, με οτιδήποτε. Δεν έχεις ξεφύγει ποτέ. Δεν έχω ξεφύγει. Στη δουλειά. Ποτέ δεν θα παρέκτραπω. Ποτέ. Δεν θα ανεβάσει τον τόνο τη φωνή σου, δεν θα φωνάξει. Εντάξει, λίγο θα έρθω σε μια ένταση, αλλά μη φανταστεί τώρα κάτι. Τίποτα. Δεν το έχω, το έχω. Δεν το έχω. Okay. Τώρα έτσι, όμορφη ανάμνηση. Βρισκόμασταν όλοι οι συγγενείς σε τραπέζι, που, στη γιαγιά μου εκεί πέρα, τώρα που την έχασα κιόλας. Και κάθε φορά που σκέφτομαι όμορφη ανάμνηση, είναι μέσα σε είναι αυτές. Αυτό. Ναι, είναι αυτό. Ξέρουμε ότι η μαμά σου είναι από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Αυτό σου δημιούργησε ποτέ θέμα, ας πούμε, στο σχολείο ή με τα παιδάκια? Γιατί μιλάμε τώρα και για άλλες εποχές. Πριν, ξέρω εγώ, 15-17 χρόνια, ήταν λίγο, νομίζω, πιο έντονο το ο ρατσισμός, πιο έντονο το bullying στα σχολεία κτλ. Και τώρα υπάρχει, αλλά τότε ήταν πιο. Ξέρεις τι, μπορεί να ήταν πιο, αλλά δεν νομίζω ότι ήμασταν τόσο ενημερωμένοι. Οπότε, γι' αυτό. Και να συνέβαινε, δεν είχαμε αντίληψη του τι είναι. Πέρναγες μια φάση εσωτερικά, ας πούμε, περίεργα, αλλά δεν μπορούσες να το ονομάσεις αυτό το πράγμα. Να το ονομάσεις bullying, ρατσισμό. Ναι, ναι, όλα αυτά. Ναι, και θα σίγουρα. Πω ότι και να γινόταν αυτό, δεν το λάμβανα υπόψη μου. Πιο πολύ για το όνομά μου, παρά για... για το Ήβη. Ναι. Μα είναι τόσο ωραίο όνομα το Ήβη. Τώρα είναι ωραίο και ξεχωριστό. Ναι. Τότε, πορτοκαλάδα με ανεβάζουν, πορτοκαλάδα με κατεβάζουν. Όντως. Αλλά, okay, ναι. Στενοχωριώσουνα. Μου κάνει, ξέρεις τι, θέλω... Γελούσα μη σου πω. Προσπαθώ να καταλάβω, από λίγο που σου ξέρω και από αυτά που μου λες και τώρα, ναι, το πώς καταφέρνεις, είτε ήσουν στο σχολείο, είτε μετά, ξέρω, στα 20, στα 25, ναι, τώρα, πώς καταφέρνεις κάτι το οποίο μπορεί να σε στενοχωρήσει, να το μετατρέπεις και να το κάνεις κάτι το οποίο δεν σε αγγίζει. Κοίταξε, σε πολλά πράγματα που δεν αξίζει, δεν πρέπει να δίνουμε τόσο βάρος, ούτε να το παίρνουμε μέσα μας. Γιατί αυτό μένει. Που τι σημαίνει, δεν του δίνουμε σημασία και προχωράμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να λαμβάνουμε κιόλα υπόψη μας. Πρέπει να μας νοιάζει από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουμε σε εκτίμηση, που πραγματικά ξέρουμε ότι θα μας πούν την αλήθεια, είτε είναι καλύτερα απότομη και σκληρή. Ναι. Και να προχωράμε τη ζωή μας. Πώς πήρες την απόφαση να πας 16 χρονών, κούκλα μου, στο X Factor? Κοίταξε, αρχικά δεν την πήρα εγώ την απόφαση. Okay. Την πήρε η μαμά μου και η νονά μου. Κάνανε ένα κόμμα εκεί πέρα ωραιότατο.
και λένε θα πάει για εμπειρία. Και εγώ λέω θα πάω για εμπειρία. Οκ, okay, όταν μου το ανακοινώσαν, έπαθα ένα. Εσύ ασχολιώσουν από πριν με τη μουσική. Ναι, 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 από τα 10. Η μητέρα μου το έχει αντιληφθεί ότι έχω ένα ταλέντο στη μουσική. Αν λέγεται ταλέντο, τέλος πάντων, χάρισμα. Γιατί και η ίδια τραγουδούσε παλιά. Α. Ήταν σε συγκρότημα, οπότε ξέρει, ήξερε. Άρα φαντάζομαι. Μουσική και φωνή. Αν τραγουδούσε και η μητέρα σου από παλιά, άρα φαντάζομαι και από πριν τα 9-10 σου τραγουδούσε στο σπίτι. Ενώ ναι. Υπήρχε αυτό στο σπίτι, ναι, σαν ναι, συνθήκη. Ναι. Και αντιδρούσα πολύ όταν άκουγα, ξέρεις, να τραγουδάει. Πήγαινα σε μαθήματα φωνητικής, έκανα κλασικό. Όπερα. Σε παρακαλώ. Και έτσι πήραν την απόφαση για μένα να με δηλώσουν στο X-Factor. Κάναν κάποια αντιδήλωση, δεχτήκαν. Και ξαφνικά βρέθηκα σε οντισιόν. Δεν πήγαινε ο νους μου, γιατί ήμουν και πολύ μικρή, κατάλαβες, 15 μισό. Καλά, δεν στο X-Factor από ποια ηλικία μπορείς να πας. 16, αλλά με πήρανε. Με πήρανε, γιατί θα τα κλείνα μέσα αν έμπαινα. Μάλλον κάτι είχαν καταλάβει ότι θα μπω. Και σου λέει, εντάξει, θα περάσουμε τώρα για μισό χρόνο, πέντε μήνες. Ναι, καλά, τώρα σιγά, δηλαδή. Ναι. Τώρα... Ακόμη το σκέφτομαι και λέω πώς έγινε όλο αυτό και πώς βρέθηκα να είμαι εκεί και... Ωραία. Και τώρα εδώ, ξέρεις, είναι τρελό. Αυτό πώς επηρέασε τη ζωή σου στο σχολείο, πώς επηρέασε τη ζωή σου, ξέρω εγώ, στην καθημερινότητα, πήρες μια δημοσιότητα. Το σχολείο τότε με στήριξε πάρα πολύ, έχω να πω. Μπράβο. Δηλαδή δεν είπε όχι και ήταν. Όχι, ναι, άσκησε θα χάσει και... τη χρονιά ναι, της. Ναι, γίνεται. Τα παιδιά. Και τα παιδιά. Σε αντιμετωπίζαν αλλιώς. Κάποια με αντιμετωπίζαν αλλιώς, κάποια μείνανε φίλοι μου και. Έγινε επίσης ξεκαθάρισμα. Okay. Αλλά έχω να σου πω ότι οι φίλες μου που ήταν πάντα φίλες μου παρέμειναν μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αλήθεια! Ναι, γιατί η απόσταση δεν έχει σημασία τελικά. Καλά, ούτε καν. Έχει το τι δίνεις στον άλλον, τι παίρνεις. Ένιωσες, παιδί μου, τότε ότι κάποια παιδιά που ξέρω εγώ πιο πριν δεν σου μιλούσαν στο σχολείο ήταν πιο απόμακρα ξαφνικά λένε α, Ήβη. Όχι αυτό. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Όχι αυτό. Θα σου πω τι ένιωσα. Ακριβώς το αντίθετο. Νομίζαν ότι εγώ άλλαξα. Ότι εσύ την άκουσες, ας πούμε. Ήταν προκατηλημένη να πω. Okay. Ότι εγώ άλλαξα, επί της ουσίας δεν άλλαξα τίποτα, σας το υπογράφω, αλλά ερχόντουσαν σε μένα με αυτή με ένα, την με ένα ύφος, διάθεση. Με μια προδιάθεση. Ναι, ότι... Α, εσύ είσαι τώρα διάσημη. Δες την, ναι. Ναι, ναι. Τίποτα, δεν ισχύει. Είχες ακούσει κάποιο περίεργο σχόλιο, κάποιο αυτό τύπου είσαι μικρή, εσύ δεν κάνεις, δεν θα κάνεις καριέρα. Από το χώρο της μουσικής, στο X-Factor, κάποιον τύπου κούκλα μου, είσαι μικρό κοριτσάκι, δεν θα κάνεις καριέρα, φύγε. Κοίταξε τότε. Γιατί ήταν και πιο σκληρά τα πράγματα. Λέγαν κάποιες φορές κάποια πράγματα που λες σήμερα τι έγινε. Δηλαδή στο προηγούμενο live είσαι η καλύτερη αυτό και τώρα μπορεί να ακούσεις πολύ βαριά πράγματα που για ένα 16χρονο στην τηλεόραση ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Βέβαια. Πώς και δεν άκουσα. Δηλαδή και τα επεισόδια να βάλεις θα δεις. Σε 2-3 φαντάζομαι ότι είχα έτσι αυστηρά σχόλια. Τα είχες πάρει μέσα σου. Πήγες σπίτι και είπες. Ναι. Άστα. Δεν κάνω. Στεναχωριόμουν φυσικά. Αλλά με έκαναν και πιο δυνατή. Πείσμονα. Οκ. Okay. Κατάλαβες, δεν με έπαιρνε κάτω. Αντιθέτως, με πείσμονα. Έκανες αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Λέω έτσι. Ωραία. Τώρα θα δείτε. Θα περάσουμε στο πρώτο φάρος. Θα σου δώσω 2 μπολ. Ναι. Με βάλεις να φάω. Όχι. Ήταν και αυτό στο πρόγραμμα. Το ένα έχει κάποια τραγούδια. Το άλλο μπολ έχει κάποιες συνθήκες. Okay. Οπότε θα σηκώνεις ένα και ένα και θα μας λες το τραγούδι με την αντίστοιχη συνθήκη. Okay. Το ρεφρέν, ας πούμε. Πώς θα σκέφτεσαι. Μπράβο σας, παιδιά. Έλα. Λοιπόν, έλα. Ενθουσιασμένη. Πολύ. Αγοράκι. Α, ταιριάζει. Καταπληκτικό συνδυασμό. Ταιριάζει. Αγοράκι μου, το ξέρω, μ' αγαπάς. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Όχι, δεν χρειάζεται να μας το λες. Και, α, επίσης δεν είμαι εγώ εδώ, κοιτάς okay. μόνο την κάμερα. Θα κάνω το τέτοιο και δεν σε κοιτάω. Στο κόριτσι σου χατήρι δεν χαλάς. Έχω ανάγκη τη δική σου αγκαλιά. Είσαι ταλό το μισό μου τελικά. Της δώσαμε τον ενθουσιασμένη της έτυχε που είναι το πιο εύκολο της. Είναι συνέχεια χαρούμενη. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, για να σε δούμε τώρα. Ο εαυτός μου δηλαδή. Τι σου κάνει. Τίποτε απολύτως δεν μου κάνει. Τίποτα. Έτσι δεν λέει. Μεθυσμένη. Αχ, Θεέ μου. Τι σου κάνει. Τι σου κάνει που δεν σου το κάνω εγώ. Δεν αντέχω. Πες μου, σε παρακαλώ. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε. Έχει κι άλλο. Ερωτευμένη. Δικό μου. Α, έλα. Είσαι... Δικό μου. Εσύ είσαι το μοναδικό δικό μου. Δικό μου. Το αλλιώτικο, το διαφορετικό μου.
Φτάνει με τα ματάκια. Πόσα ματάκια. Μα με είπες ερωτευμένη. Αλλά δύο μήνανε. Μην κάνεις έτσι. Σαν έρθει η μέρα απογοητευμένη. Επιτέλους. Απογοητευμένη, ε. Χάλια είσαι, στα πατώματα. Αχ, είμαι καλή στο δράμα. Σαν έρθει η μέρα που θα ανταλλάξουμε μαζί. Καλημέρα που θα ανασάνουμε τον ίδιο αέρα. Τότε η νύχτα μας θα μοιάζει με νύχτα που δεν πήρε φωτιά. Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Ποιος έχει πει ότι είσαι καλή στο δράμα? Δεν είμαι καλή, ε! Δεν είσαι χαμογελαστή! Όχι, έμεινε από πριν! Μα είσαι να σαν έρθει! Δεν είμαι καλή, δεν είμαι καλή, έλα, έλα. Άλλο. Ποιος έχει πει ψέματα ότι είσαι καλή στο δράμα? Μόνη μου το ζω. Έλα, και τα δύο τελευταία. Λοιπόν, είμαι πολύ καλή στο δράμα. Επόμενο πλάνο. Ναι, ναι, ναι. Για σένα. Για σένα. Φοβισμένη. Δύσκολα μου βάζετε, δύσκολα, δύσκολα. Για σένα, για σένα, για σένα, μοναχά για σένα, για σένα. Βλέπω κατσαρίδες εγώ τώρα, το κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο. Για σένα, για σένα, Παναγία μου, μοναχά για σένα. Μπράβο, έλα, το φοβισμένη, μπράβο, το έδωσες όλο. Με κοροϊδεύετε, όχι, αλλά όχι, το φοβισμένη το έδωσες. Θα κάνω μια μέρα εκπομπή και θα σε καλέσω και σε βάζω τα ίδια. Θα έρθει η μέρα σου. Πώς γίνει η γνωριμία σου με τον Μιχάλη? Στο X Factor. Ναι, η πρώτη φορά, ρε παιδί μου, που τον γνώρισα ήταν στο X Factor το 2009. Οκ. Okay. Που ήρθε ως καλεσμένος. Οκ. Okay. Στα Βέντο και είπαμε μαζί το μέσα σου. Που τότε έκανε και τρελή επιτυχία. Καλά, βέβαια τώρα. Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ γιατί στα Βέντορα παιδί μου τους ήξερα και μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια κλπ. Και είχα πάρα πολύ χαρή. Τέλος πάντων πήγαμε στο στούντιο, όλα καλά, το κάναμε. Κάποια στιγμή ο τότε παραγωγός μου στη Sony Music επικοινώνησε με τον Μιχάλη και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι για να το πούμε παρέα. Μετά από ένα χρόνο. Okay. Που ήταν το Σαν έρθει η μέρα. Το 2010. Στο Σαν έρθει η μέρα δεν τα είχατε? Όχι, καλέ κι εσύ. Σαν να τα είχατε είναι, παιδί μου. Τόσο πολύ, είδες να δεις καμιά φορά ενέργεια των ανθρώπων. Αλήθεια, λες? Όχι. Τέλος πάντων, ναι. Καλά, αρχικά εγώ ήμουνα στην Κύπρο και ο Μιχάλης ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Τι να έχουμε. Οκ, okay, ναι. Τέλος πάντων, το βάζω. Και πολύ μικρή επίσης. Συγγνώμη, στο Σαν έρθει η μέρα ήσουν 17 χρονών. Ναι. Παιδί μου, τι λες? Ναι. Είσαι σίγουρη για αυτά που λες? 17 ή 16. Ναι, όχι, μην ήσουν και 7. Καλέ, μπορεί να ήμουν και 16. Αλήθεια, λες? Ναι. Έρχεται, τι γράφετε, τι λέτε πως είναι σήμερα? Σαν μέρα κάνουμε περιοδία μαζί, συνεχίζουμε τις ζωές μας. Εγώ στην Κύπρο συνεχίζω το σχολείο, ο Μιχάλης συνεχίζει στην Αλεξανδρούπολη τη ζωή του κλπ. Κάποια στιγμή το 2011 ξαναβρισκόμαστε. Πάλι ο ίδιος ο παραγωγός ζήτησε από τον Μιχάλη να μου γράψει ένα τραγούδι για το δίσκο μου. Ο παραγωγός είναι πια. Σχεδόν κουμπάρος. Κουμπάρος, αυτό πρέπει να πω. Κουμπάρος, πραγματικά. Ναι. Έρχεται και κάνουμε μαζί το κάνουμε μια ευχή. Το ηχογραφούμε κλπ. Εγώ κάπως σαν να. Κάτι ένιωθα. Δεν σε είχα δει με αυτά τα μάτια, Μιχάλη. Ναι, σαν κάτι μέσα μου να. Ναι. Δεν καταλάβαινα όμως τι είναι ακριβώς. Γιατί. Okay. Μάλλον ερωτεύτηκα. Γλυκούλα. Και δεν το είχα αντιληφθεί. Okay. Κατάλαβες. Γιατί ήταν η πρώτη μου φορά έτσι. Ναι, ναι. Έρωτας, ρε παιδί μου. Και ήταν και. Και δυνατός πολύ. Και όχι ήταν, είναι ακόμη, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Να ήθελες ερωτευμένη να το κάνω, ορίστε. Ωραία. Τώρα πώς έγινε, να. Μία βγήκαμε, δύο βγήκαμε. Εσύ το έφερες το θέμα ή... Ξέρεις τι, υπήρχε νομίζω και από τις δύο πλευρές. Ένα φλερτ vibe. Ένα φλερτ vibe. Αυτός λέει ότι ήρθε να με βοηθήσει στη μετακόμισή μου. Ψέμα. Και έτσι έγινε. Ναι, ναι, λογικά έτσι. Ήρθε να βάλει ένα χεράκι, έτσι λέει πάντα. Α, στη okay. μετακόμιση. Ψέμα. Και πήγε κάπου αλλού το χέρι. Και στη βοήθεια πάνω. Τη λατρεύω αυτή την ιδέα. Πού να έρθει ο Μιχάλης να στο πει αυτά. Καταπληκτικά θα περάσεις. Και στη βοήθεια πάνω που λες. Έγινε όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Έγινε όλο αυτό και ήταν πραγματικά πολύ δυνατό, πολύ αληθινό και φαίνεται και στην πορεία. Είναι εύκολο να δουλεύεις με τον άνθρωπό σου? Κοίταξε, εύκολο και δύσκολο. Δηλαδή, όταν κάνεις την ίδια δουλειά, ο άλλος νομίζω ότι σε κατανοεί απόλυτα. Εσείς δεν κάνετε απλά την ίδια δουλειά. Δηλαδή, έχετε κάνει και συναυλίες μαζί, ναι, και ντουέτα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τη φάση του άλλου πολύ καλά. Βέβαια. Γενικά, θεωρώ ότι είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουμε απόλυτα. Οπότε,
και στη δουλειά πάνω, ξέρεις ότι ταιριάζει με έναν άνθρωπο και ξέρεις και τι τον ενοχλεί, τι δεν τον ενοχλεί, δεν προκαλείς. Οπότε, επειδή τον ξέρεις καλά, υπάρχει. Είναι και πιο εύκολη η συνεννόηση. Ναι, υπάρχει πιο εύκολη συνεννόηση. Ενώ ότι υπάρχουν και στιγμές που όταν συζητάς, ρε παιδί μου, για τα της δουλειάς με στο σπίτι, δεν είναι κάτι τόσο αυτό, ευχάριστο, ξέρεις. Αυτό ρωτάω. Πώς μπορείς να πεις τώρα ότι τώρα είμαστε Ήβη και ο Μιχάλης, δεν είμαστε. Όταν συμβαίνει και από τις δύο πλευρές, πετυχαίνει. Για μια σχέση και να χτίσεις ένα σπίτι με έναν άνθρωπο, έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές. Ναι, θέλει δουλειά και είναι αμφίδρομο. Και κατανόηση και εκτίμηση και θαυμασμός και όλα αυτά. Έχετε τσακωθεί για τη δουλειά? Έτσι να τσακωθούμε. Να, στη ένταση, να διαφωνήσετε. Γενικά δεν τσακωνόμαστε, έχω να σου πω. Έλα, μωρέ, δεν σε πιστεύω. Μα το Θεό, δεν γίνεται. Είστε, δεν ξέρω πόσα χρόνια μαζί είστε και δεν γίνεται. Γι' αυτό είμαστε μαζί. Ναι. Επειδή δεν τσακωνόμαστε. Άμα τσακωνόμαστε, γιατί να είμαστε μαζί? Δεν γίνεται, δεν μην τσακώνεστε. Ρε, αλήθεια σου λέω, πολύ. Δηλαδή... Ωραία, πες μου ποιος είναι ο πιο συχνός λόγος τσακωμού με τον Μιχάλη. Τρομερός λόγος. Αν μας τον πω, θα γελάς. Για πες. Έχουμε πάρκινγκ ωραία στο σπίτι. Πίσω. Έλα, θα κλειστό, φύγω, πάρκινγκ και αυτά. Όντως θα φύγω. Θα κάτσει ναι. Μόνη σας, το λέω. Και κάθε φορά μου λέει, γιατί άφησες το αμάξι έξω αφού έχουμε πάρκινγκ. Και λέω, να, έτσι. Αυτό είναι ο λόγος, να ξέρεις. Ένας από τους λόγους που μπορώ να πω ότι. Ότι είναι ο πιο συχνός, ας πούμε. Είναι πιο συχνό. Γιατί δεν έβαλε το αμάξι στο πάρκινγκ. Ναι, ας πούμε, να σου πω ένα τέτοιο λόγο. Τι να πω. Ζηλεύεις. Εγώ. Μου φαίνεσαι full ζηλιάρα, πρόσεχε γιατί θα πεις. Πώς σου φαίνομαι ζηλιάρα? Φαίνεται. Δεν είμαι. Και έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη να βγει εδώ να μας πει. Φαντάζεσαι. Άκουμε. Άμα δεν με προκαλέσεις, δεν είμαι. Έχεις κάνει, παιδί μου, κατηνιές? Όχι. Ψάξεις κινητό? Όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Σίγουρα έχεις ψάξει. Γιατί είναι και πολλά τα χρόνια. Αν έχω ψάξει κινητό. Όχι, κινητό δεν έχω ψάξει. Για να καταλάβω τι εννοείς τη ζήλια, ας πούμε. Αν έχω κάνει σκηνή. Ναι. Ποτέ. Είμαι κυρία. Αλλά ένα σπροξίδι πρέπει να το φας κατά το τραπέζι, ας πούμε, έτσι για να. Για να θυμηθούμε λίγο. Για να θυμηθούμε λίγο. Ναι. Τώρα μόνη μου να σηκωθώ να αρχίσω να φωνάζω ή να δημιουργήσω. Ρε παιδί μου, είσαι εσύ στην Αλεξανδρούπολη και είναι ο Μιχάλης και εγώ στην Αθήνα για live. Ναι. Και σου έχει πει ότι θα τελειώσει το live μία η ώρα. Ναι. Του έχει στείλει ένα μήνυμα μία μισή ώρα, τι κάνει αυτά, δεν έχει απαντήσει. Έχει πάει τέσσερις. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Δεν έχει απαντήσει. Αυτό δεν έχει να κάνει με ζήλια, έχει να κάνει με σεβασμό. Ρε παιδί, όχι, δεν έχει να κάνει με σεβασμό. Είναι με τους φίλους του έξω και πίνει. Και περνάει καλά. Περίμενε. Είσαι έξω με τους φίλους σου και πίνει. Ναι, και περνάω καλά. Και... δεν έχω το νου μου στο κινητό μου, κυρία μου. Και περνάς τόσο καλά. Τόσο υπέροχα. Τόσο υπέροχα ναι. Που δεν μπορεί να απαντήσει ένα όλα καλά. Δεν το πήγα. Έχω δει. Δεν το έχει δει. Όχι, όχι. Γιατί οικογένεια και σπίτι δεν έχεις εσύ. Ναι. Οπότε είναι 4 ώρες, δεν σου είχε απαντήσει. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Όταν στέλνεις ένα μήνυμα και ο άλλος δηλαδή απαντάει 5 ώρα το πρωί. Έλα, αγαπητή, τι έγινε, τώρα το είδα. Τώρα το είδα. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ τώρα το είδες, εμένα δεν θα με ξαναδείς. Φαντάζεσαι. Ακραία, ξέρω εγώ. Τρελή. Και η ζήλια δεν είναι κάτι κακό, άμα δεν φτάνει σε σημείο να είναι, πώς σου πω, μη λειτουργική σχέση. Αναζωογονητικό, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει. Μένα μ' αρέσει και λίγο. Δηλαδή, το θέλω. Ο Μιχάλης ζηλεύει. Και αυτός πολύ σε πολύ λογικά πλαίσια. Στα social σε φλερτάρουνε. Κοίταξε και να με φλερτάρουνε. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν δίνω σημασία. Πολύ πιθανόν. Αλλά δεν. Δεν σε νοιάζει. Ειδικά από τα social. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και όμως πόσο κόσμος κάνει εσύ από τα social, εσύ. Και κάνει και πετυχημένες καμιά φορά. Όχι, μπράβο σας και συγχαρητήρια. Υπάρχει κάτι που σε εκνευρίζει στο Μιχάλη? Είναι καμιά φορά ξεροκέφαλος, άντε αυτό. Okay. Και δεν ακούει, ξέρω εγώ. Και μπορεί να έχω ένα μικρό δίκιο και να μην το ακούει, γιατί είναι κρυός. Όσο και να επιμένει σε κάτι, έχει πάντα δίκιο κρυός. Που μπορεί να ξέρει ότι έχει άδικο, αλλά. Που πρόσεξε. Πολλές φορές έχει δίκιο ο κρυός. Αλλά δεν το λέμε, γιατί άμα το πούμε, φαντάσου τι θα γίνει μετά. Βέβαια. Στο τέλος δικαιώνεται και λίγο. Δεν τα λέμε και αυτά. Ελπίζω να μην τη δει. Θα τον κάνουμε χάρη. Ναι, όχι. Ελπίζω να μην τη δει ούτε εγώ. Γιατί μετά θα σου πει α! Έχω δίκιο! Αυτό δεν φτάνει που το ακούω συνέχεια. Είναι ένα παιχνίδι που είναι challenge στο YouTube και λέγεται Fuck Mary Kill. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε έτσι. Θα το έχουμε αντιστρέψει και θα σου λέω ονόματα. Ναι. Τρία ονόματα. Και θα πρέπει να μου πεις με ποιον θα συγκατοικούσες για ένα μήνα, ποιον δεν θα καλούσες σε live σου και με ποιον θα έβγαινες για ένα ποτό. Υποθετικά όλα αυτά. Ναι, υποθετικά. Okay, συγκατοίκηση, φαγητό, δεν τον καλεί σε live. Φουρέιρα, Μαρσό, Αναστασία. Όχι, δεν του καλεί όλου σε live μου. Είναι όλοι καλοί και είμαι η ίδια δάμου και είμαι μια νεράιδα. Όχι, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το διαχειρίσω αυτό το πράγμα, δεν μου αρέσουν αυτά. Θες με το ζόρι να με κυτρινίσεις. Όχι, μα υπάρχει, είναι έτσι το παιχνίδι. Θα συγκατοικούσα
με τη Μασό. Ωραία. Έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ cool τυπάκι και έτσι πολύ χαλαρή. Και νομίζω να περούσαμε ωραία, ναι. Θα έβγαινα για ποτό με την Αναστασία και τη Φουρέιρα. Και δεν θα καλούσα κανένα στο live μου. Γιατί άμα θέλει κάποιο έρθει, δεν χρειάζεται να το καλέσω. Πάμε παρακάτω, έλα. Μα δεν γίνεται να πάει όλα έτσι. Είδες τι καλά. Α, τι ωραία. Απάντησα όμως, έλα. Τρανός, light, rack. Καταπληκτικά, για πες. Δεν ξέρω κανέναν πολύ καλά. Ωραία, άρα μπορεί να μην καλέσει κάποιον στο live σου. Δεν θα καλούσα. Υπάρχει ένα ρούμι, άμα θες να σου φέρουμε, που λέγεται διπλωμάτικο. Δεν κατάλαβες, εγώ το έφτιαξα. Ναι, μάλλον δικό σου είναι το ρούμι, διπλωμάτικο. Τρανός. Light θα τον καλούσα στο live μου. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Δεν μας νοιάζει. Δεν μου πες τρανός ποτέ. Δεν θα τον καλέσει στο live σου. Δεν θα τον καλούσα γιατί θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί θα είχαμε τραγούδι μαζί. Ωραία. Εντάξει, που θα ερχόταν όχι σαν καλεσμένος. Δεν θα τον καλούσει στο live σου, άρα. Ναι, τέλος πάντων. Ραπ και light πρέπει να βγεις για ένα ποτό και να συγκατοικήσεις. Δεν ξέρω κανέναν καλά. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να εμπιστεύω με άνθρωπους που δεν ξέρω. Με το vibe, με αυτά που σου βγάζουν. Θέλω να φύγω. Για ένα μήνα θα συγκατοικήσεις, δηλαδή σε ένα reality να μπαίνεις, θα συγκατοικούσες. Θα έβγαινα με το ρεκ και ποτό. Ωραία. Με το light θα συγκατοικούσες. Αχ, δεν μου τίποτα από όλα αυτά, τέλος πάντων. Ωραία. Αργυρός, ναι. Παπαρίζου, σαμπάνης. Δεν έχω απολαύσει κάτι περισσότερο από την φάτσα της Ήβης τελευταία τρία λεπτά. Σ' αρέσει, ναι. Με δυσκολεύεις. Γιατί πολύ χαρούμενη είχες έρθει. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λέω. Θα καλούσα... Δεν θα καλούσα. Δεν θα καλούσα. Δεν θα καλέσεις. Δεν θα καλούσα, επειδή το σέβομαι πολύ τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά δεν γνωριζόμαστε, δεν θα τον καλούσα στο live. Ωραία. Ευελπιστώντας σε κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Ωραία. Θα έβγαινα για ποτό με τον Αργυρό. Ωραία. Και θα συγκριτικούσα με την Έλενα. Ωραία. Ζώζεφιν Οικονομόπουλος Μαζονάκης. Θα συγκατοικούσα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ωραία. Είναι το ποτό. Δεν θα καλούσα τον Οικονομόπουλο γιατί έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές, οπότε με έχει ακούσει ο άνθρωπος. Ωραία, τι να με ξανακούσει. Έβγαινα, ναι, και θα έβγαινα για ποτό με τη Ζώζεφιν. Είσαι όμως. Τι είσαι, είμαι, μωρέ, είσαι, είσαι, είσαι. Μάστορας Τάμτα Βανδύ. Θα έβγαινα για ποτό. Σκέφτεται τώρα πώς θα δικαιολογήσει. Δεν θα καλέσει το live, αυτό σκέφτεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα έβγαινα για ποτό με την Τάμτα. Ωραία. Θα συγκατοικούσα με τη Βανδύ και δεν θα καλούσα τον Χρήστο Μάστορα γιατί έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές. Και... Αυτό το είπες επίσης... πριν. Αυτό το είπες πριν. Δεν πιάνεται και τώρα. Δεν πιάνεται. Όχι, αυτή δικαιολογείται για πριν. Ωραία, γιατί θα πήγαινα εγώ στο live. Τον δω. Καλό. Έλα. Όχι, δεν έχω σκαφθεί άνθρωπο περισσότερο από την ιδιαδά μου. Απλά να το λέω εδώ. Τι είπε. Πώς είναι να γίνεσαι μανούλα στα 24. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουν. Ρε, τα έχεις κάνει όλα πολύ μικρή. Έχεις πάει 16 χρονών στο X-Factor. Έχεις ζήσει όλη αυτή την καριέρα που ζήσει από το 16 μέχρι το 24. Ναι, αλλά ξεκίνησαν και νωρίς. Κατάλαβες όλα στη ζωή μου. Μπήκα πολύ νωρίς σε όλα. Ναι, αυτό σου λέω. Μετά 24 χρονών έγινες μαμά. Μετά συνέχισες την καριέρα. Και συνέχισες να είσαι και μαμά. Αρχικά νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη και τυχερή που ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή μου και ήρθε η μουσική πολύ νωρίς. Okay. Είχε τις δυσκολίες του αυτό το πράγμα, αλλά. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου στην ευλογία αυτή, έτσι. Γιατί άλλα παιδιά παλεύουν χρόνια. Φυσικά, φυσικά. Νιώθω πολύ ευλογημένη που βρήκα έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω ότι είναι το τέρι μου. Καταλαβαίνεις, γιατί επίσης εκεί έξω είναι πολύ δύσκολα. Παλεύουν να βρουν μια σχέση, να στεριώσουν και να μείνουν σε αυτή τη σχέση. Τώρα το παιδί, φυσικά και το ήθελα, πάρα πολύ. Ήμασταν αρκετά χρόνια ήδη με τον Μιχάλη, οπότε ήταν και λίγο φυσικό και επόμενο. Ο Μιχάλης επίσης το ήθελε πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Και ό,τι πιο δύσκολο. Γιατί ο ρόλος της μαμάς σίγουρα είναι δύσκολος. Και πόσο μάλλον όταν γίνεσαι και νωρίς, από νωρίς, που καλά-καλά προσπαθείς να βρεις τα δικά σου πατήματα. Να βρεις τον εαυτό σου. Ναι. Και πρέπει να μάθεις και σε μια νέα ψυχούλα τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, ή τέλος πάντων να δίνεις τις συμβουλές που πρέπει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Την κατάλληλη στιγμή να πεις την κατάλληλη κουβέντα που θα το βοηθήσει και θα του δώσει αυτές τις αξίες και τις βάσεις ώστε να προχωράει σωστά στη ζωή. Φοβήθηκες τότε ότι, ωραία, τώρα που έγινε μανούλα, ότι η καριέρα σου θα πάει πίσω, ότι η καριέρα σου μπορεί και να σταματήσει? Κοίταξε, είχα κάποιες ανησυχίες, αλλά κατάλαβα ότι με το να γίνεσαι μάνα όλα γίνονται πολύ πιο έντονα και γρήγορα. Δηλαδή, έπρεπε να βρω τα πατήματα μου πολύ πιο γρήγορα. Γιατί είχα ένα παιδί, μια αθώα ψυχή που έπρεπε να φανώ απέναντί της πώς. Μάνα. Πραγματική μάνα. Okay. Στη δουλειά
ένιωσα σαν να ήρθε η ώρα να δουλέψω πιο πολύ από ποτέ. Ήξερα με έναν μαγικό τρόπο τι ήθελα και τι δεν ήθελα. Δεν ξέρω τι μαγικό είναι αυτό που συμβαίνει. Τουλάχιστον σε μένα έτσι λειτουργήσε. Σαν μια δύναμη που με όθησε να βγω εκεί έξω και να είμαι πιο δυνατή από ποτέ. Ποιο είναι το πράγμα που σκέφτεσαι τώρα, το οποίο τότε εκείνη την περίοδο σε δυσκόλεψε περισσότερο? Με δυσκόλεψαν πάρα πολύ κάποια πήγαινε έλα που είχαμε, γιατί μέναμε και Αθήνα και Αλεξανδρούπολη. Και με ένα μικρό παιδάκι, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι παίρνω εγώ τον εαυτό μου και μια βαλιτσούλα και αυτό είναι. Έπρεπε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα παράλληλα και να μην ξεχάσω και κάτι κάθε φορά και όλο αυτό. Επίσης, στην αρχή είχαμε μικρή βοήθεια με το παιδί, οπότε και αυτό με δυσκόλεψε αρκετά. Που μετά το βρήκαμε και όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και το τρίτο φυσικά και ήταν οι αϊπνίες, γιατί δούλευα παράλληλα. Εγώ μετά τον τρίτο μήνα είχα αρχίσει μια συνεργασία με την κυρία Μαρινέλα, την Παπαρίζου, τον Κώστα Μακεδόνα και τους Σαχουρέους. Στη Θεσσαλονίκη κιόλα. Έχω να θυμάμαι ότι την είχα μαζί μου, πήγαινα θύλαζα στο ξενοδοχείο και στις 2 ώρες έπρεπε να ξαφύγω να πάω να θυλάσω. Πήγαινα δηλαδή, έκανα πρόβες και ξαναγυρνούσα. Έκανα αυτό το πράγμα. Εγώ στην αρχή είχα την πεθερά μου που με βοηθούσε πάρα πολύ. Τι να σου πω, ήταν πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια. Ο Μιχάλης πραγματικά έκανε ό,τι μπορούσε. Με στηρίξανε απίστευτα πολύ. Η μαμά μου δυστυχώς είναι στην Κύπρο, οπότε δεν μπορούσε να βοηθήσει και πολύ. Και έτσι αποφασίσαμε και να πάμε και στην Αλεξανδρούπολη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί στην Αθήνα ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν πιο δύσκολα στην Αθήνα. Ήμουν συνέχεια άρρωστη, η αϊπνία δεν βοηθούσε καθόλου. Πάλευα και στη δουλειά πολύ. Δηλαδή, ήθελα και να τα κάνω και όλα τέλεια. Και να είμαι και καλή μαμά, βέβαια. Καλή σύζυγος, να είμαι και καλή στη δουλειά μου. Κάπου υπήρξε φάση. Υπήρξε φάση που. Ο οργανισμός μου. Α. Ο οργανισμός μου το έδειχνε. Okay, ότι όταν τύπου, ξαφνικά αρχίζεις, ναι, υπερκόπωση, ή να είσαι άρρωστο συνέχεια, ή χιλιαδιό. Εκεί καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεις ότι, όπα, κάτι δεν πάει πρέπει καλά. Λίγο να, κάπου ναι. Λίγο πρέπει να ηρεμήσουμε ναι, λίγο τώρα. Ναι. Έχεις μετανιώσει που μετακομίσατε Αλεξανδρούπολη? Καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν η πιο σοφή κίνηση την καταλληλότερη στιγμή. Μπράβο, τι ωραία! Και ξέρεις, όλο αυτό έγινε μέσα στον COVID. Δεν ερχόμασταν Αθήνα, δεν υπήρχε λόγος. Όλα γινόντουσαν μέσω FaceTime και δεν χρειαζόταν. Και μέναμε πάνω στο σπίτι που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Και είδα πώς είναι να ζεις εκεί, πόσο πιο ήρεμα, normal και ξέγνιαστα είναι, ξέρεις. Ειδικά για ένα παιδί. Τότε ήταν δίπλα η πεθερά μου και μια πολύ καλή κυρία που έχουμε ακόμη και σήμερα και υπάρχει απίστευτη βοήθεια. Ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί. Ναι, το ναι, έχω βιώσει ναι. Και αυτό. Να είσαι μόνη σου. Να έχω, ναι, να με κρεμάσει, ας πούμε, η βοήθεια και να πω τώρα τι κάνω. Στη δουλειά μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επειδή δεν θα έρθω σήμερα στην συναυλία, φιλιά. Ναι, δεν γίνεται. Τεράστιο βάρος, τεράστιο. Είπαμε ότι αυτή είναι η στιγμή να χτίσουμε εδώ τη ζωή μας. Και η δουλειά θα είναι στην Αθήνα. Και ξέρεις, αυτό το μαγικό που συμβαίνει, που μπαίνεις στο αεροπλάνο και έρχεσαι στην Αθήνα. Εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι πολύ επικεντρωμένη σε αυτό που κάνω εδώ. Αυτές τις 3 μέρες, τις 2, τη μία. Έρχομαι για ένα σκοπό, δεν έρχομαι να μείνω. Ναι, έρχομαι, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω αυτό, και φεύγω. Ναι, οργανώνομαι πάρα πολύ καλά όταν φεύγω. Είτε με τους συνεργάτες μου εδώ και με την οικογένεια αντίστοιχα, όλα οργανωμένα. Φεύγω, κάνω τη δουλειά μου προσιλωμένα και απόλυτα. Και όταν γυρνάω, είναι σαν να αφήνω όλα τα προβλήματα της δουλειάς μέσα σε αυτό το αεροπλάνο που με άφησε και επιστρέφω πίσω στη ζωή μου που εκεί είμαι η μαμά Ήβη, όπου δεν επιτρέπεται να με επηρεάζουν πράγματα στη δουλειά. Ούτε να τα φέρνω στο σπίτι μου. Τέλειο αυτό που λες που αφήνεις τα προβλήματα πίσω. Το συνδυάζω με το αεροπλάνο. Ναι, το έχω συνδυάσει έτσι στο μυαλό μου για να με βοηθάει. Okay. Τώρα δεν είναι στιγμή. Τώρα είναι το παιδί μου, ο άντρας μου, προσωπική μου ζωή, φίλες μου. Δεν είναι ώρα για δουλειά. Ξέρεις τι είναι να γυρνάς σπίτι σου και να είναι γεμάτο. Και να σε περιμένουν οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Το λέω και ανατριχιάζω. Το λες και όλοι φαντάζομαι ανατριχιάζουμε, ναι. Γιατί το λες και το εννοείς. Το εννοώ. Θα ήθελα, γλυκιά μου Ήβη, να πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Τον Τρανό. Να του πεις ότι αποφάσισες με τον Μιχάλη να παντρευτείτε. Ναι. Και ότι θέλεις να είναι ο κουμπάρος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις καθώς του μιλάς. Ναι. Καραμέλα, ναι. Τσιπούρα, ναι. Αγγλίδες. Τάμα και πελαργός, θα το δώσω να τα κρατάς. Τσιπούρα ή τσίπουρα, είναι πιο εύκολο. Τσίπουρα, πες τσίπουρα. Άντε, να σε διευκολύνουμε. Για, φέρε να δούμε. Αρχικά αν θα απαντήσει. Δεν θέλει. Θες να πάρουμε άλλον. Ποιον? Εγώ θα έλεγα τη Δανάη την Μπάρκα. Αλλά ό,τι θες.
Α, πάρτε να. Τελικά, επειδή ο τρανός δεν μας το σήκωσε, θα πάρουμε τη δανή μπάρκα. Ο τρανός απουσιάζει. Κορίτσια. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου. Πώς είσαι, ομορφιά μου. Πολύ καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι. Είμαι καλά. Μπράβο. Σαββατοκύριακο, ξέρεις, ρεπό. Ναι, βέβαια. Εσύ αρχικά μου λείψες. Πότε θα παίξουμε την ρήμπα. Δεν έχουμε βρεθεί καθόλου. Καθόλου. Δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα. Θα οργανωθούμε τώρα. Θα έρθετε καθόλου Αθήνα. Σε τι φάση είστε. Όχι, αλλά θα έρθεις εσύ στην Αλεξανδρούπολη, γιατί σου έχω μία πρόταση. Α, για πες μου. Το καρναβάλι. Όχι, αγάπη μου. Κάτι πιο σοβαρό. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο ωραίο. Αποφασίσαμε με τον Μιχάλη να παντρευτούμε. Μην το βγάλεις στην εκπομπή, θα σου πω. Με παπά και με κουμπάρο. Αλλά στην περίπτωσή μας. Ναι, βουρκώνω και ναι. Το ζυμίτι μου. Έχω πάρει αυτά. Στην περίπτωσή μας, επειδή έτσι είσαι και μια καραμέλα, ρε παιδί μου, τόσο γλυκιά. Θέλουμε η κουμπάρα να είσαι εσύ. Λιποθυμώ. Καλά, να σου πω, θα έρθεις πάνω και θα πιούμε και ένα σωρό τσίπουρα. Τάμα θα σου κάνω άμα μου πεις ναι, να ξέρεις. Δεν έχω ξαναπαντρέψει. Μόνο την ξαδέρφη μου και είναι ακόμα μαζί του 23 χρόνια. Εγώ είμαι μια μικρούλα πολύ ερωτευμένη. Είναι. Δεν το έχω ξανακάνει δηλαδή. Σε φίλο μου, σε κατάλαβες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα τα δώσω όλα να το κάνω αυτό. Το ξέρω, πάντα τα δίνεις όλα. Δεν πιστεύω. Θα έρθουν και κάτι φίλοι Άγγλοι που έχουμε με τον Μιχάλη. Θα σου κάνω και κανένα κονέ. Μπας και δούμε και κανένα πελαργό, άμα θες δηλαδή. Μισέτα, τι πελαργό θέλω, 5 πελαργούς θέλω. 5 πελαργούς. Εντάξει, μπορεί να τρελαθώ, θέλω να κλαίω. Γλυκούλα μου. Περίμενε, οδηγώ να σε πάρω σε ένα τέταρτο που φτάνω στον προορισμό μου, γιατί είμαι στα λιμανάκια στην Βάρκηζα και τρέμω. Να σταματήσω κάπου με αλάρμ. Γλυκούλα μου. Περίμενε, σταμάτα, θα βάλω τα κλάματα. Περίμενε. Και εγώ. Με αυτούς που έμπλεξα. Γιατί αγάπη. Γιατί είμαι εδώ με τον Φίπστερ, τον έξυπνο, ο οποίος με έβαλε να κάνω καλά πλάκα. Λίγο. Πέστα. Καλά. Πέστα να μην τα πω εγώ. Πέστα να μην τα πω. Δανάη θα κατορυθώ όλη. Τώρα, πάρε τώρα τη γλυκά. Είμαι στο αυτοκίνητο. Γυρνάω από τη Βάρκιζα με την Παλούδη, την αρχιτέκτριά μου. Γεια σου, Δήμητρα. Με βουρά. Χιόμαστε, οδηγάμε και λέω α, και μου κάνει νόημα, σταματάμε με αλάρμ. Είμαστε στη Βάρκιζα. Δεν ξέρω τι να κάνω εγώ. Μαλάκα, πραγματικά. Εσύ να σου φάνηκε λογικό να παντρεύεις την Ήβη με τον Μιχάλη. Είσαι καλή. Σε είπα, Παναγία μου, κάτσε να σε πάρω σε ένα τέταρτο που θα φτάσω κάπου. Για να καταλάβω τι έχει γίνει. Δεν σε ενοχλούμε άλλο, σα πίνουμε στην ησυχία σου. Φίλε, αγάπη μου, τι πάτε όλοι στον τρελό. Έλατε. Γεια σου, αγάπη μου. Με αυτά που ακούει και η κουκιά. Φιλάκια. Φιλάκια, γεια σα. Τι να σου πω. Τι σου κάνει, τι σου κάνει που δεν σου το κάνω εγώ. Τίποτε, απολύτως δεν μου κάνει σκουπίδια. Ποια είναι η καθημερινότητά σου, δηλαδή ξυπνάς το πρωί. Ναι. Και. Φτιάχνω καφέ, ετοιμάζω την κόρη μου για το σχολείο, την πάω στο σχολείο. Πάω για γυμναστική, πάω μετά σούπερ μάρκετ, πάω σπίτι, θα μαγειρέψω εγώ ή η γιαγιά μας, θα συμμαζέψω λίγο και αυτά, θα πάω να την πάρω από το σχολείο. Θα την πάω στις δραστηριότητες της. Ίσως βρεθούμε με κάποιες φίλες και αυτά σπίτι ή έξω. Αν έχω δουλειές προφανώς και θα τις κάνω είτε FaceTime είτε ό,τι άλλο, ή συνέντευξη να απαντήσω, τα κάνω όλα το απογευματάκι. Μέχρι το βράδυ κάνουμε τα μπάνια μας, τρώμε τις σαλάτες μας και πάμε για ύπνο. Την κοιμίζω. Την κοιμίζω. Και μετά, κανένα βράδυ, πίτσα. Σε έχει ρωτήσει κάτι κουλό η κόρη σου, κάτι περίεργο. Καλά, μου είχε πει πάρα πολλά κατά καιρούς. Αλλά έτσι κάτι που μου την είπε, ξέρω εγώ ότι μάλωνα για κάτι τώρα. Και μου λέει, γιατί μιλάς έτσι στο παιδί σου. Α. Δεν είναι σωστό να με μαλώνεις. Και είμαι εγώ σε φάση, πού τα ακούσα. Ποιος τα λέει αυτά. Από σένα. Τι λες, πάρτα τώρα. Λέω τώρα, μάλιστα. Κοίταξε τι λέω, σε μάλωσε γιατί υπάρχει λόγος, έτσι και έτσι, επιχειρηματολογώ, γιατί θέλει να της εξηγήσω. Βέβαια. Γιατί συμβαίνει αυτό. Βέβαια, γιατί τώρα συμβαίνει αυτό. Ναι, δεν θέλει να καταλάβει πολλές φορές, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνει και το λάθος της και έρχεται, με αγκαλιάζει, μου λέει σε στεναχώρησα και... Λουλούδι μου. Ναι. Και τώρα που σε στεναχώρησα θα με στεναχωρήσεις κι εσύ και μένω παγωτό. Ορίστε κάτι μου είπε και έμεινα παγωτό. Λέω, είναι δυνατόν, επειδή με στεναχώρησες εσύ ή νομίζω ότι με στεναχώρησες, να σε στεναχωρήσω ποτέ εγώ, λέω, εσένα. Λέω, σε αγαπώ όσο τίποτα. Προσπαθώ να τους το εξηγήσω. Και λέω επίσης ότι μας κάνουν κάτι που δεν μας αρέσει, δεν το κάνουμε ποτέ πίσω. Και εμείς πίσω. Ναι, και εμείς πίσω. Ξέρει τι δουλειά κάνουν οι γονείς της. Καταλαβαίνει μέχρι ένα σημείο, γιατί είναι 5,5, αντιλαμβάνεται
ό,τι τραγουδάμε δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς το ότι είμαστε στην τηλεόραση, αλλά είμαστε και εδώ. Οκ. Okay. Λίγο μπερδεύεται σε αυτό. Της εξηγώ όμως ότι όταν πάω Αθήνα, αυτό το έκανα όταν ήμουν στην Αθήνα και το γράψανε στην κάμερα. Και τώρα το βλέπουμε εδώ, οπότε γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρεις, και προσπαθώ με συνθήκες να το δικαιολογήσω. Έχει τύχει, ας πούμε, να είστε έξω βόλτα και να έρθουν να σας χαιρετήσουν. Ναι, ναι. Και σου λέει, ναι, γιατί έρχονται. Γιατί θέλω φωτογραφία, της κάνει περίεργο. Μα λογικό. Και πολλές φορές νομίζω ότι την ενοχλεί και λίγο. Σου λέει, γιατί βγάζουν οι γονείς μου φωτογραφία με άλλους. Με ξένους. Ναι. Της εξηγούμε όμως ότι αυτό είναι κάτι όμορφο. Γιατί σημαίνει ότι ακούν τα τραγούδια μας, ότι τους αρέσουν. Έτσι ο κόσμος αντίχνει την αγάπη του. Δεν της λέω κάτι κακό. Θα ήθελα να ανεβάσεις ένα story. Ναι. Και να τραγουδάς το να τη χαίρεσαι. Εγώ θα κάνω αερόχεση, ναι. Ναι. Να τραγουδάς το να τη χαίρεσαι. Ναι. Να κάνεις τάκ τη Δέσποινα Βανδύ και να της πεις. Να γράψεις, ξέρω εγώ, περιμένω ή να της πεις, περιμένω να κάνουμε... Συνεργασία. Βέβαια. Ρε Ατιμούλη, θα το κάνω, φυσικά και θα το κάνω. Τι νόμιζες, θα κολώσω. Δέσποινά μου, έχω για σένα μία πρόταση. Αρχικά θα σου τραγουδήσω ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ και οι δύο, το οποίο πάει κάπως έτσι. Να τη χαιρέσαι την καινούργια σου αγάπη, να τη χαιρέσαι. Και έτσι για να χαιρόμαστε και οι δύο, τι λες να συνεργαστούμε. Τέλειο! Τέλειο! Εντάξει. Τέλειο, γιατί και σ' άρεσε. Τάκ τη Δέσποινα Βανδύ. Δεν ξέρω να κάνω τάκ. Τι εννοείς. Όχι. Α, λέω μαλάκα, έχουμε φέρει τη θεία μου, την Αδάμου. Την οποία αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ και την ακολουθώ. Δεν σε έχω κάνει subscribe, αλλά ακολουθώ την Δέσποινα Βανδύ. Το ανέβασα. Ρε, έχεις κάνει και Eurovision, εσύ δεν είσαι καλά, ή ζεις 4 ζωές σε τελευταία 5 λεπτά. Ναι. Είναι τρελό. Νομίζω ότι ήμουν η πρώτη αποστολή με την Κύπρο που ήταν έτσι, που το είχαν πάρει πολύ σοβαρά. Βέβαια. Το 2012 λοιπόν, στο Αζερβαϊτζάν, τρελό. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, πολύ δυνατή, τρελούς ρυθμούς, πολύ δύσκολη, αλλά και πολύ ευχάριστη και επειδή πήγα στα 18 και ήμουνα σε μια τρελά. Παιδί μου η άλλη, ήταν 18 χρόνια και πήγε στην Eurovision να εκπροσωπεί στην Κύπρο δηλαδή. Δεν χαμπάριαζα. Γι' αυτό τώρα στα 30 της παίζει μπιρίμπα. Κατάλαβες που έπρεπε να γίνει σε 15. Γιατί έχει μπιρίμπα. Ναι, όχι. Προφανώς, αν στα 18 σου πας Eurovision, στα 30 θα παίζει μπιρίμπα. Φαντάζομαι στα 35 θα πάρει σύνταξη. Τελειώσαμε. Στα 40 θα είσαι. Θα με δει στα 35. Είχα άγνοια κινδύνου. Οπότε ήμουν πολύ cool με όλα. Το διασκέδαζα στο full. Δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά δούλευα και πολύ. Δεν είναι ότι ήμουν. Ναι. Αλλά φυσικά θα ξαναπήγαινα. Και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Ναι. Αλήθεια, θα ήθελα να ξανα... Ναι, με τις κατάλληλες συνθήκες και τραγούδια κλπ. Πιστεύω ότι και να το νιώθω, το ένστικτό μου. Όχι, να έλεγες αυτό είναι. Τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή. Η Μαρίνα Σάτι, πώς φαίνεται που θα πάει. Πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο project. Θεωρώ ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό και θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και εμένα μου αρέσει. Πιστεύω ότι θα αφήσει το στίγμα της. Πιστεύω είναι διαφορετική και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Συμφωνώ. Τελευταίο θάρρος. Ναι. Ο Νίκος ο Μουτσινάς θα κάνει τα βαφτίσια που ήταν θεατρικό. Θα το κάνει ταινία. Ναι. Και έχει γραφτεί στα sites, έχει βγει στη τηλεοράση κτλ. Οπότε θέλω να πάρεις τον Νίκο Μουτσινά ένα τηλέφωνο. Αγάπη μου, τι κάνεις αυτά. Και να του πεις με τον τρόπο που θα το έλεγες εσύ που δεν το έλεγες ποτέ, αλλά κατάλαβες. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, έχω λίγο παρεξηγηθεί με σένα. Περίμενα ότι θα με καλέσεις, νόμιζα ότι έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση, νόμιζα αυτό. Νόμιζα ότι θα μου κάνεις πρόταση να παίξω στην ταινία σου. Ναι, και τύπου, απλά σε πρέπει να σου πω ότι έχω στραβώσει ρε παιδί μου μαζί σου. Τι σου κάνει, τι σου κάνει που δεν σου το κάνω εγώ. Κορίτσι μου. Τι κάνεις Νίκο μου. Αγάπη μου παιδί, με έβλεπα σήμερα ένα κάτι, δεν ξέρω, βιντεάκι σου ήταν τύπου τραγουδούσες. Τι έκανα πάλι, τραγουδούσα πάλι. Τραγουδούσες. Άλλη δουλειά δεν κάνω. Τι παιδί είναι αυτό, τι παιδί είναι αυτό παιδάκι μου. Αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Να σου πω όμως, με έχεις στεναχωρέσει πάρα πολύ. Εγώ. Ναι. Γιατί τι έκανα. Γιατί θα κάνεις τα βαφτίσια ταινία. Γελάω και δεν θα είσαι. Και όχι, η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι θα με πάρεις ένα τηλέφωνο να μου κάνεις μία πρόταση. Αγάπη μου. Και τους πήρες όλους εκτός από μένα. Ποιο πήρα, μωρί, όλους κι εσύ. Πότε φτάσαμε στους όλους. Εσύ ξέρεις τώρα ποιους πήρες, ξέρω κι εγώ. Την Άννα Δύση. Εμένα πάντως δεν με πήρες.
Δεν σε πήρα γιατί δεν μου έκανε τώρα. Δεν μου έκανε αρχικά, δεν μου έκανε ούτε καν από το μυαλό ότι θα σε διέφερε κάτι τέτοιο, να πούμε την αλήθεια. Πώς να σου πω. Νομίζω ότι με εκτιμάς. Με λες ξενέρωτη. Άι γελία. Σε λέω μοναδική στο τραγούδι που δεν πήγε το μυαλό μου ότι είσαι τόσο κλόουν για να παίξεις κάτι. Να ξέρεις, εγώ χθες έκλαιγα όμως. Το έλεγα στο Μιχάλη και του λέω: ο Νίκος δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει, ξέρεις τι, κάνω αυτή την ταινία. Και αγάπη, δεν με υπολόγισε. Όχι να στο έκανα αυτό. Πώς γίνεται. Εγώ μόνο σ' αγαπάω. Αγαπάς, αλλά έτσι αποτυπνιέται η αγάπη. Δεν το πιστεύω. Γελάει. Το τηλέφωνο. Εγώ κλαίω και εσύ γελάς. Όχι, όχι, όχι. Ούτε κατά διάνοια δεν πιστεύω το τηλεφώνημα αυτό. Κάποιος έχει βάλει να μου κάνεις φάρσα. Θα κάψω τον εγκέφαλό και θα σβήσω και το κινητό σου, να ξέρεις. Πες το τώρα ότι είναι φάρσα. Αλλιώς θα τρελαθώ. Εγώ λέω να τρελαθείς. Ήδη ηρέμησε, θα φας ξύλο. Α, δεν με έβαλε στην ταινία, θα φάω και ξύλο. Α, δεν μπορώ. Σταμάτα, γιατί μου κάνεις πλάκα στα βαθιάτικα, πού είσαι. Συγγνώμη, γιατί δεν κάνεις την Ήδη στα βαφτίσια. Είστε πολύ σύγχαμε, γιατί είμαι εσύ πίσω από αυτές όλες τις αθλειότητες. Όντως τώρα. Θα είναι στο επόμενο. Εσύ δεν θέλεις όμως σε κανένα. Πώς νιώθεις για αυτό. Για να δούμε. Μα θα δούμε. Μα είδες τι με βάζει και κάνω, μα βλέπεις κατάσταση. Μα της είπα να είναι, είναι θυμωμένη και η Ήδη ωριακά γέλαγε και σου λέει αγάπη μου και σου λέω... Αυτή είναι, αυτός είναι ο θυμός της, παιδί μου. Είναι καραμέλα, πώς να θυμώσεις. Ναι, καλά. Μήπως είμαι και της πού. Και κάνει όλα μαζί. Και με το καινούριο τραγούδι έχω τρελαθεί, πολύ συγχαρητήρια. Σ' άρεσε, ευχαριστώ. Α, για πες μας πώς πάει που το ξέρεις κιόλας. Όχι, αφού λες ότι έχεις τρελαθεί, πώς πάει, για πες. Έχω τρελαθεί. Φιλιππάκο μου, IBAN, λεφτά, δωρεάν δεν κάνω εγώ. Πώς πάει. Με τη δικηγόρο μου θα για μιλήσεις. Για πες, πες τρελαθεί. Θα μιλήσεις με τη δικηγόρο μου, θέλω να ξέρεις. Νίκο μου, δεν το έκλεισα εγώ. Δεν το έκλεισα. Όχι εγώ. Αχ, γιατί εγώ είμαι στη μέση όλο αυτό. Είδες, με έφερε εδώ και θέλω να με κυτρινίσει. Δεν μπορώ να κυτρινίζω, δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι το επίπεδο του κόσμου. Αχ, Ήδη μου, το τραγούδι στο καινούργιο είναι το αγαπημένο μου. Πώς πάει, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Χαχα. Και εγώ, φιλάκι. Γεια, γεια. Τέλος πάντων. Τι τράβηξαμε σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Σιγά που χάρηκες. Τι, δεν έχουμε και είμαστε άλλη τώρα και γελάμε. Γιατί δεν είπες ότι σιχάθηκες δύο φορές. Κρατάω μόνο στο ότι είσαι πολύ καλή στο δράμα. Ποτέ. Θα υπάρχει εδώ από κάτω το TikTok, το Instagram της Ήβης. Ό,τι θέλετε να πάτε να την ακολουθήσετε. Κάνει full περιεχόμενο στο TikTok, να ξέρετε. Τώρα το Φεβρουάριο πού θα είσαι. Το Φεβρουάριο θα είμαι ένα μήνα Αμερική. Στην Αμερική μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο και την Κατερίνα Κακοσέου. Μάρτιο θα πάω στο Ντουμπάι, στη Σμύρνη. Πού είμαι. Εμείς και μπορούμε στην Ελλάδα πολλές συναυλίες. Υπάρχει κάποιο link που ας πούμε μπορεί να μπει ο κόσμος να αγοράσει στήρα, να το βάλουμε εδώ από κάτω. Μπορούν να μπουν στο Instagram μου και να ακολουθήσουν όλα τα link. Υπάρχουν εκεί πέρα στα story. Ωραία, μπείτε, αν μένετε στην Αμερική, μπείτε στο Instagram της Ήδης και ακολουθήστε να πάτε να την ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Αυτά είναι μέχρι τα 10, ας πούμε πόσο ωραία θα έλεγες ότι πέρασες. 11. Την αλήθεια. 11. Ένα. Λίγο με στρίμωξες εκεί στα αυτά. Σιγά μωρέ και σε αυτά είναι στρίμωγο. Εντάξει. Χαδάκια είναι αυτά. Χαδάκια είναι αυτά. Τι. Κι εγώ. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας περιμένουμε το κάτω στο σχόλιο. Γεια σας. Φιλάκια.